Η σύγχρονη συντηρητική άποψη για τα αίτια της φτώχειας και για το τι πρέπει να γίνει για αυτό το πρόβλημα εστιάζεται σε αυτό που θεωρούν οι σύγχρονοι συντηρητικοί ότι αποτελεί μια άκρος λανθασμένη υπεποίθηση που έχουν πάρα πολλοί. Ποια είναι αυτή. Ότι το πρόβλημα της φτώχειας πρέπει να το λύσει το κράτος. Ότι πρέπει μέσα από συλλογικέ διαδικασίε και συλλογικού φορεί, όπω το κράτο, όπω ο Δήμο, όπω η κοινότητα, να καταπολεμηθεί το πρόβλημα τη φτώχεια. Διαφωνούν πλήρω. Θεωρούν αυτή η άποψη είναι όχι μόνο λανθασμένη, αλλά και επικίνδυνη. Αντίθετα, πιστεύουν, και το πιστεύουν ακράδαντα αυτό, είναι, πρόκειται για βαθιά πεποίθηση, ότι το πρόβλημα τη φτώχεια μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με την παραγωγή περισσότερου πλούτου και όχι με την αναδιανομή του υπάρχοντο πλούτου από του πλουσίου στου φτωχότερου μέσα από το φορολογικό σύστημα, για παράδειγμα. Πιστεύουν ότι αυτό που πρέπει να γίνει είναι το κράτο να πάψει να ασχολείται με το πρόβλημα τη φτώχεια. Και γενικότερα με κοινωνικά ζητήματα. Ότι το κράτο πρέπει να υποχωρήσει. Να αναιρέσει τι κοινωνικέ του πολιτικέ. Να αφήσει την αγορά να λύσει το πρόβλημα. Γιατί μόνο μέσα από ιδιωτικέ επιχειρηματικέ κινήσει μπορεί να αυξηθεί η παραγωγικότητα, η παραγωγή του πλούτου. Και ναι, το παραδέχονται. Στην αρχή, μια τέτοια εξέλιξη, υποχώρηση του κοινωνικού κράτου και αύξηση τη επιχειρηματική δραστηριότητα, σε περίπτωση που συμβεί κάτι τέτοιο και αυξηθεί ο πλούτο μέσα από μια τέτοια διαδικασία, ποιο θα καρποθεί αυτόν τον πλούτο, οι πλούσιοι βεβαίω, οι επιχειρηματίε. Το παραδέχονται αυτό η σύγχρονη θεωρητική ε, τη συντηρητική άποψη. Όμω πιστεύουν, υπό τη μορφή, αν θέλετε, ενό θεωρήματο, το οποίο διατυπώνουν, ότι η συσσόρευση πλούτου που θα ακολουθήσει την υποχώρηση του κοινωνικού κράτους, σιγά σιγά θα αρχίζει σταλιά σταλιά να μεταβιβάζεται στα φτωχότερα, τα λαϊκότερα κοινωνικά στρώματα. Σιγά σιγά ο πλούτος από την κορυφή θα στάζει μέσα από τις χαραμάδες αν θέλετε και θα καταλήγει στους φτωχότερους. Και αυτό είναι ο μόνο τρόπο να ενισχυθούν οι φτωχότεροι. Μέσα από μια παραγωγική διαδικασία, επενδυτικέ κινήσει των ιδιωτών που αυξάνουν την πίτα και σιγά σιγά αυτομάτω, χωρί κανένα να το θελήσει και χωρί κανένα κράτο να παρεύει, ένα μεγάλο κομμάτι αυτού του πλούτου να καταλήξει στι τσέπε των φτωχότερων. Υπάρχει ένα δεύτερο θεώρημα, αυτό είναι το πρώτο θεώρημα. Α το πούμε το θεώρημα σταλιά-σταλιά. Trickle down το λένε οι Αγγλοσάξονε. Υπάρχει και ένα δεύτερο θεώρημα, το οποίο προκύπτει από την άποψη τη σύγχρονη συντηρητική παράταξη στον χώρο των οικονομικών επιστημών, στον χώρο των πολιτικών επιστημών και πολιτικά, αν θέλετε, όσον αφορά την ανισότητα. Διαχωρίζουν την ανισότητα μεταξύ καλή και κακή ανισότητα. Λένε ότι όλε οι ανισότητε δεν είναι κακό πράγμα. Υπάρχουν ανισότητε που είναι καλέ και υπάρχουν ανισότητε που είναι κακέ. Ποιε είναι οι καλέ, Είναι αυτέ που προκύπτουν από το γεγονό ότι κάποιοι από εμά. Εργαζόμαστε πιο πολύ, πιο σκληρά, έχουμε μεγαλύτερο ταλέντο και ένα ποσοστό τύχη, αν θέλετε. Και επιτυχάνουμε στη ζωή περισσότερα από άλλου. Ε, φυσιολογικό σου λέει είναι. Αυτοί οι οποίοι επιτυγχάνουν είτε γιατί είναι ταραντούχοι, είτε γιατί δουλεύουν πιο πολύ, είτε και για τα δύο, και έχουν και λίγη τύχη, να έχουν μεγαλύτερε απολαυέ από του άλλου. Και προφανώ μια τέτοια ανισότητα πρέπει να υπάρχει στην κοινωνία, γιατί αποτελεί κίνητρο για του υπόλοιπου να εργάζονται και αυτοί και να είναι δημιουργικοί και να του κατεβαίνει στο κεφάλι έξυπνε νέε δημιουργικέ ιδέε και ούτω καθεξή. Ποια είναι η κακή ανισότητα, Είναι η ανισότητα που προκύπτει λόγω διακρίσεων. Παράδειγμα φιλετικών διακρίσεων. Διακρίσεων μεταξύ ανδρών και γυναικών. Υπάρχουν παιδιά τα οποία μπορεί να μην έχουν τι δυνατότητε να εξελίξουν τα ταλέντα του και να εργαστούν. Για το τον οποίο λόγο ότι προέρχονται από μια κοινωνική τάξη, από μια Φιλοί ή να είναι κορίτσια ή να ανήκουν τέλος πάντων σε μια ομάδα κοινωνική στην οποία δεν δίνονται ίσες ευκαιρίες για ανέλυξη και εξέλιξη των ταλέντων και της δημιουργικότητάς τους. Αυτή είναι η κακή ανισότητα. Το δεύτερο θεώρημα των εκφραστών αυτής της σύγχρονη συντηρητικής άποψη είναι απλό. Ότι αν αφήσουμε τα πράγματα στην αγορά και φύγει το κράτος από τη μέση, η αγοραία διαδικασία του ανταγωνισμού Σιγά σιγά θα εξοβελήσει τι κακέ ανισότητε και θα μείνουν μόνο οι καλέ ανισότητε. Μπορεί η ανισότητα να παραμείνει πολύ ψηλή, μπορεί να αυξηθεί κιόλα. Αλλά αν εξοβεληστεί από το σύνολο των ανισοτήτων, κάθε κακή ανισότητα τι μα πειράζει.